Τι ώρα απολογείται αύριο? Το πρωί. Με δικηγόρο τη μάνα του? Ναι. Και τι, θα προφυλακιστεί? Τι, βλακία είπα. Ρε αγάπη μου, μα είναι δυνατόν, έχει φάει τόσο κόσμο, τι θα του πούν? Πηγαίνετε σπίτι σας και λάτε σε ένα χρόνο να δικαστείτε. Εντάξει, τα έχω χάσει κι εγώ. Φαντάζομαι πως το έχει χάσει η Ιφηγένεια. Πα, η Ιφηγένεια 400 τα έχει κρίνει για απόλυτα λογική. Παρά τη φρίκη που έχει φάει. Τι λες, θα τον επισκεφτείς στη φυλακή? Άμα την ξέρω καλά, θα τον ξεγράψει τελείως. Είναι πολύ κόντρα στη λογική της όλα αυτά. Η Ιφηγένεια της χαίνεται τη βία. Και δεν θα μετρήσει καθόλου, δηλαδή η αδελφική αγάπη? Θα σου πω εγώ που πέρασα από διάφορες φάσεις. Για το γονιό είναι πολύ δύσκολο να διαγράψει το παιδί του, ό,τι και αν του κάνει. Για τα αδέρφια όμως είναι διαφορετικά. Γιατί πόσα αδέρφια ξέρουμε που δεν μιλάνε μεταξύ τους? Μη σου πω και για πάντα. Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά και για τους γονείς δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται εύκολα. Και η Ιφηγένεια, ακόμα κι αν έχει ξεγράψει τελείως τον αδερφό της, δεν θα σταματήσει ποτέ να περνάει όλη αυτή τη φρίκη μέσα από τους γονείς της. Mm. Συγκοινωνούνται αδοχεία είναι αυτό. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Φάει λίγο όμως. Δεν έχω όρεξη. Έλα. Κοιμήθηκαν πάλι? Ναι. Το καινούριο γάλα της κατάλληλα για αρκετές ώρες φορτάτες. Mm. Λοιπόν, δούλεψες η αγάπη μου και εμείς θα μείνουμε ήσυχες. Εντάξει, μωρό μου. Από Λονδίνο πάλι. Hello. Ο Οδυσσέας Καλέργης. Ονομάζομαι Σίδια Κινλή. Είμαι καλλιτεχνική μάνιζερ. Ναι, σας ξέρω. Όμως δεν γνωρίζω ότι μιλάτε ελληνικά. Και πολύ καλά πιστεύω. Η μητέρα μου είναι Ελληνίδα και στο σπίτι μιλούσαμε πάντα ελληνικά. Βέβαια, λίγος κόσμος το γνωρίζει γιατί μεγάλωσα στο Λονδίνο. Ο πατέρας μου ήταν Βρετανός. Α, έτσι. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση και θέλω να τα πούμε από κοντά. Κοιτάξτε, η γυναίκα μου γέννησε πρόσφατα δίδυμα και δεν μπορώ να έρθω στο Λονδίνο, με χρειάζεται. Τότε να προτείνω να έρθω εγώ. Σε 2 μέρες που έχω ένα κενό στο πρόγραμμά μου. Μένω μόνιμα στην Κέρκυρα. Ακόμα καλύτερα. Δεν την μπορώ την Αθήνα. Θα έρθω εκεί. Ωραία, λοιπόν, τέλεια. Ειδοποιήστε με όταν θα φτάσετε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Δεν θα το πιστέψεις. Τι? Ποιος ήταν? Η Σύνθια Κίνλεϊ. Η ατζέντησα. Ναι. Και μιλήσω τα ελληνικά. Ναι, μιλάει ελληνικά. Η μάνα της είναι Ελληνίδα, λέει. Δεν είμαστε καλά. Και τι σε ήθελε? Δεν ξέρω. Έχει να μου κάνει μια πρόταση, λέει, και έρχεται Κέρκυρα να μιλήσουμε. Οδυσσέα, η Σύνθια Κίνλεϊ έχει διασυνδέσει με τις μεγαλύτερες γκαλερίες του κόσμου και τους σημαντικότερους φυλέκτες. Το ξέρω. Από μένα τι θέλει? Να σε αναλάβει, τι άλλο? Έλα ρε αγάπη μου, που θέλει να αναλάβει η Σύνθια Κίνλεϊ εμένα. Δεν το ήξερα ότι έχει ελληνική καταγωγή. Ούτε κι εγώ. Αλλά αν σε αναλάβει, η καριέρα σου θα εκτοξευθεί. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ δαιμόνια. Ας είναι ό,τι θέλει. Γιατί εγώ έχω την καλύτερη μάνατζερ. Δεν αλλάζω την αίσθηση μου. Ναι, σε ευχαριστώ, αλλά... αν είναι αυτό... Αποκλείεται, αγάπη μου. Μπορεί να θέλει έργα μου για να τα πουλήσεις πελάτες της. Λοιπόν, τώρα πρέπει να δουλέψω γιατί περιμένει ο Χορέν. Όλο και χειροτερεύει το πράγμα. Με πήρε ο Μιλτιάδης να πάω στην Αθήνα να πάρω την Ιφηγένεια να τη φέρω εδώ μαζί μου. Πώς και έτσι? Δεν θέλει να την βαραίνει κι άλλο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλά έξεγε τον άνθρωπο. Κανόνισε και με τον υπάλληλο να έρθει να κρατήσει το μαγαζί. Τι ώρα πετάς? Δεν έχω βγάλει ακόμα εισιτήριο. Έχει τελειώσει η απολογία αυτού? Δεν ξέρω. Δεν είπανε κάτι στις ειδήσεις. Και η Ιφηγένεια που μιλήσαμε πριν δεν ήξερε κάτι. Πώς την άκουσες? Χάλια. Βέβαια έχει αρχίσει και σκληραίνει σιγά σιγά. Νομίζω ότι έχει αρχίσει το ξεγράφει τελείως τον αδερφό της. Καλά κάνει. Θα κάτσεις να φάμε? Έχει μαγειρέψει ο Οδυσσέας μοσχαράκι, λεμονάτο με πουρέ. Έχει ξεκινήσει καινούργιο χόμπι ο φίλος. Μαγειρική. Ναι. Να πάρουμε τηλέφωνο και την Ιφηγένεια να δούμε τι κάνει. Ναι, αλλά μην της πούμε ότι ο Σπύρος πάει Αθήνα γιατί θα τον εμποδίσει. Εντάξει.
Ναι, το ξέρω. Γεια σας, guys. Πώς είσαι? Άλλη ερώτηση. Τελείωσε η απολογία του αδερφού σου? Ψάξαμε στα site, αλλά ακόμα τίποτα. Δεν έχω ιδέα. Έφυγα από το σπίτι και ήρθα εδώ κοντά σε ένα πάρκο. Τώρα θα γυρίσω. Επανέρχομαι. Πώς είσαι? Σ' ακούω. Παγωμένη. Δεν κλαίω πια, αλλά σκέφτομαι τους γονείς μου. Κυρίως τη μάνα μου. Η οποία δεν μπορεί να δεχτεί την πραγματικότητα. Νομίζει πως ο Φίβος είναι ψυχικά άρρωστος. Μπορεί και να είναι η ηφηγένειά μου. Όχι. 400 τα έχει, πανέξυπνος είναι. Απλώς δεν χρησιμοποίησε την εξυπνάδα του για καλό. Ήθελα να βγάλω λεφτά. Παιδιά, δεν μπορώ να μιλάμε όμως άλλα για το Φίβο. Πρέπει να γυρίσω σπίτι. Φιλιά στα μωρά. Δεν μπορώ να την ακούω τόσο χάλια. Θα της πάρει καιρό να το ξεπεράσω. Ναι, αλλά αν ξέρω καλά την Ηφηγένεια, θα του τραβήξει ένα τεράστιο χ και δεν θα επιτρέψει τον εαυτό της να τον σκεφτεί ποτέ ξανά. Και είναι εύκολο αυτό, νομίζεις? Δεν είναι εύκολο. Αλλά αν το βάλει στο μυαλό της Ηφηγένεια, θα τα καταφέρει. Θα έδινα πολλά για να μπω έστω και λίγο στο μυαλό του Φίβου. Να δω πώς ένιωθε, τι σκεφτόταν ύστερα από κάθε φόνο. Εγώ δεν θέλω καθόλου. Τρομάζω. Στο μυαλό του πίσω σκοτάδι. Συγγνώμη. Ο γιος μου. Αλλά, Οδυσσέα μου. Πήραμε να μάθουμε για τους Μαρόγλου. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Είμαι έξω για φαγητό. Μπα. Τι μας λες? Με ποιον? Ο Μάρκος το ξέρει άραγε. Με φέρνει σε δύσκολη θέση τώρα. Έλα, γεια. Παιδιά, δεν θα μεγαλώσουν ποτέ. Γεια μου. Γεια σας. Μιγκόμενο ήταν. Κοβώ το κεφάλι μου. Λες? Ναι, λέω. Την ξέρω τη μάνα μου καλά και μάλιστα γουστάρει κιόλας. Μου μιλούσε μες στο Νάζι. Και γιατί το λες μέσα στο μούτρο? Χωροφύλακα στη ζωή της έβαλε? Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, βαθιά μέσα μου είχα ελπίδες ότι μπορεί να τα ξαναβρούμε τον πατέρα μου. Αυτό αποκλείεται με τόσο κέρατο που έχει φάει. Λες να ξεκινήσει κάτι σοβαρό? Θα δείξει. Αν το μάθει ο πατέρας μου, θα πέσει στα πατώματα. Να πέσει, του αξίζει. Δεν θα στενοχωρηθώ καθόλου. Είσαι πολύ σκληρή. Με άντρισε το Μάρκο? Ναι. Μα αφού την αγαπάει τη μάνα μου. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν την αγαπάει με τον τρόπο που της αξίζει. Όταν το καταλάβεις αυτό, θα σταματήσεις να στενοχωριέσαι που δεν είναι μαζί. Πάρα με ένα λεπτό. Έχει πολύ ωραίο καιρό έξω. Πώς θα βγάλουμε τις μικρές μια βόλτα? Από τόσο νωρίς. Τι να περιμένουμε, ένα πανεδημοτικό? Μια χαρά είναι, αγάπη μου. Θα τις πάμε μέχρι το Λιστόν. Όχι, δεν θα κατέβουμε εκεί κάτω. Θα κουραστούν. Αυτές που θα τις τσουλάμε? Αγάπη μου, γιατί δεν παραδέχεσαι ότι εσύ βαριέσαι να πας με τα πόδια μέχρι εκεί? Εντάξει. Με τσάκωσες. Ωραία. Άρα για τη Μωριά, θα πάμε και στη Σπανιάδα, θα πάμε και στο κτίριο της Ιόνιας Ακαδημίας για να τους πω ότι είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της Ελλάδας και θα τους πάω και στο Μον Ρεπό. Θα τους κάνω ξαναγήσει. Και θα περάσει κανένας περαστικός, θα σε βλέπει που θα μιλάς μόνος σου και θα νομίζω ότι τη σούστριψε. Θα βγάλει βρώμα στο νησί. Ωραία. Εντάξει, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία οι πίνακές μου. Γιατί οι σαλταρισμένοι καλλιτέχνες έχουν μεγαλύτερη πέραση. Σίγουρα. Κορίτσια, πάμε βόλτα, τη δείτε. Σιγά, Κριστιανέ μου. Σε 5 λεπτά πρέπει να είστε έτοιμες. Έλα πάνω, πάνω. Πάμε. Μαλλιά έβγαλε η γλώσσα σου να τους μιλάς. Να κουράστηκες. Όχι, βέβαια. Εγώ θέλω οι κόρες μου να αγαπήσουν τον τόπο τους από κούνια που λένε. Καλά που σας πέτυχα. Καλώς τον. Σε εσάς ερχόμουν. Σου γλιτώσαμε μισό ποδαρόδρομο. Μπράβο. Να σας πω. Μιλήσατε με την Ηφηγένεια? Κάτι λίγα. Πήγε ο Σπύρος στην Αθήνα για να είναι μαζί της. Μπράβο. Έτσι πρέπει να κάνουν τα ζευγαριά. Στα δύσκολα να είναι ενωμένα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Σας έφερα ψαράκι. Ψαρεύω με καλάμι τώρα και σας έφερα μια σκορπίνα. Όνειρο. Να την κάνετε βραστή. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, ρε φίτσα. Τι κούκλες είστε. Τι κούκλες. Με τις μάτια σου. Σε σένα μοιάζουνε. Σας ήθελα και κάτι άλλο. Τι? Για το...
Για το φόνο. Για το φόνο που έγινε στα δελιά σου, ζωγράφε. Τι. Θα το κουβεντιάσουμε. Στο πόδι. Πάμε στα δελιά. Καλά, πες τι. Η Έρση μπορεί να έχει άλωθει και να θώθηκε. Εμένα το μυαλό μου όμως. Πάει στον πραγματικό δολοφόνο.